Φωτιά έχουν πάρει οι τιμές των καυσίμων, ιδίως στους νησιωτικούς προορισμούς, που είναι κατάμεστοι από επισκέπτες. Ο μέσος όρος της τιμής της βενζίνης αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ στο τέλος της εβδομάδας, κατά την επιστροφή των περισσότερων από τους εκδρομείς. Πλήρωσα πολλά στο ταξίδι με τη βενζίνη. Πάμε για τα 2,5 ευρώ πάλι. Την ανηφόρα πήραν και πάλι τιμές των καυσίμων, φέρνοντας πονοκέφαλο στους εκδρόμους του καλοκαιριού εν μέσω του 15 Αυγούστου. Στις αρχές Ιουλίου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1 ευρώ και 82 λεπτά. Από τα μέσα Ιουλίου έφτασε στο 1 ευρώ και 94 λεπτά, ενώ σήμερα σκαρφάλωσε στο 1 ευρώ και 98 λεπτά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εκπροσώπων του κλάδου, η τιμή αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 ευρώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας, την περίοδο δηλαδή που αναμένεται να επιστρέψει και ο μεγαλύτερος όγκος των ταξιδιωτών. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διεθνείς τιμές, οι οποίες προσεγγίζουν τα 90 δολάρια το βαρέλι για το πετρέλαιο τύπου Brent. Και στις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν τόσο τον πόλεμο της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται σε μια ένταση. Δεύτερον, οι διεθνείς σύκοι έχουν μειώσει το αξιόχρεο της Αμερικάνικης Ηπείρου. Έχει να κάνει καθόλου και με τη ζήτηση που αυξάνεται μέσα στο καλοκαίρι? Πάντα τις περιόδους πριν από το Πάσχα και στην έναρξη ή στο τέλος του καλοκαιριού παρουσιάζονται αυξημένες τιμές στα υγρά καύσιμα. Τα διπλά από τα τελευταία χρόνια έχω κάψει στις διακοπές. Σε τουριστικούς προορισμούς οι τιμές των καυσίμων ζαλίζουν, μιας και έχουν ξεπεράσει προπολού τα 2 ευρώ. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 24 λεπτά, ενώ στα Δωδεκάνησα φτάνει τα 2 ευρώ και 14 λεπτά. Έχουν πάρει πάρα πολύ την ανηφόρα και εμείς που είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι είναι δύσκολο να τα απεξέλθουμε. Πρωταθλήτρια της ακρίβειας η Μήλος, με την βενζίνη να φτάνει στα 2 ευρώ και 36 λεπτά. Εξίσου καυτές οι τιμές σε Πάτμο, Αμοργό, Πάρο, Αστυπάλαια, Τήλο, Κέρκυρα και Ιθάκη. Όταν το καπιτήριο πουλάει 1 ευρώ και 84 λεπτά στην εταιρεία εμπορίας, μπορείτε να μου πείτε πώς δικαιολογούνται οι κάτω από αυτή την τιμή? Την ίδια ώρα έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι για σχροκέρδια σε πρατήρια υγρών καυσίμων το τελευταίο εξάμηνο, με ιδιαίτερη έμφαση στην νησιωτική χώρα το τελευταίο μήνα. Δεν λείπουν μάλιστα και οι καμπάνες, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ σε 2 πρατήρια υγρών καυσίμων σε Φιώτιδα και Κεφαλονιά για θέμητη κερδοφορία, παρά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχει επιβληθεί στους πρατηριούχους. Η πιο οικονομική λύση για τις μετακινήσεις, όχι μόνο στην πόλη αλλά και στις διακοπές, που προστατεύει το περιβάλλον, είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στο ρεπορτάζ της Face Χρυσοχώου θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι οδηγοί να μετακινούνται έξυπνα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και του σπιτιού τους. Εμείς ξεκινήσαμε από την Αθήνα, κατευθυνθήκαμε προς την Μετροκαρμανία, ανεβαίνουμε τα βουνά και ξαναγυρίζουμε προς την Πελοπόννησο μετά. Διασχίζουν το Ρίο Αντίριο για να φτάσουν στην Καλαμάτα. Καλοκαιρινές διακοπές με ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι για την οικογένεια Παπαευθυμίου μια οικονομική και έξυπνη λύση. Εγώ ξεκινάω και πάω στην Καλαμάτα, για παράδειγμα. Για μια απόσταση 300 χιλιόμετρων, εγώ καταναλώνω 9 ευρώ καύσιμο. Αν σκεφτείτε επίσης ότι εγώ μπορώ να φωτίσω και με τα φωτοβολταϊκά μου, ουσιαστικά είναι δωρεάν το καύσιμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος με οικιακή φόρτιση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανέρχεται στα 6,5 ευρώ για 100 χιλιόμετρα, που σημαίνει μια απόσταση από Αθήνα μέχρι Λουτράκι. Ήδη καταγράφεται σαφής αύξηση ταξινομήσεων στην αγορά αυτοκινήτου από το 0,4% το 2019 στο 9,7% φέτος τον Ιούνιο. Σήμερα υπάρχουν 3.683 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης, τα οποία στο 2030 θα φτάσουν τα 25.000. Επίσης γίνονται παρεμβάσεις σε συνεργεία, πρατήρια και ΚΤΕΟ για την ένταξη των ηλεκτρικών οχημάτων στην καθημερινότητα των πολιτών. Το 2019 στους ελληνικούς δρόμους κινούνταν 480 ηλεκτρικά οχήματα. Σε 4 χρόνια ο αριθμός έφτασε στα 6.832, μια αύξηση της τάξεως του 1.300%. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, το Υπουργείο Μεταφορών έχει σχεδιάσει ειδική εφαρμογή. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιοποιήσαμε το Μητρό Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, μέσα από το οποίο γίνεται η διαδικασία της αδειοδότησης των φορτιστών, και φτιάξαμε την εφαρμογή Recharge, μέσω της οποίας υπάρχει σε πραγματικό χρόνο διαθέσιμη πληροφορία για κάθε νέο φορτιστή που εντάσσεται στο σύστημα. Ενδεικτικά, σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην Πελοπόννησο καταγράφονται 498, στη Ρόδο 50, στην Άξο 46, στη Χίο 12, στην Πάρο και στη Μύκονο 9. Το πιο αστείο, το πιο περίεργο μέρος το οποίο είχαμε φορτίσει, που δεν το περίμενε κανείς, ήταν σε ένα πάρα πολύ απομονωμένο χωριό του Πηλίου, μακριά στο Τρίκερ, δηλαδή στο πιο ακρινό σημείο του Πηλίου, όπου πήγαμε να φάμε σε μια ψαροταβέρνα και βάλαμε στην πρίζα το αυτοκίνητο, εμείς τρώγαμε και το αυτοκίνητο φόρτιζε. Στις διακοπές το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια πολύ έξυπνη λύση. Με μια φόρτιση απλή σε οικιακή μπρίζα από το βράδυ ως το πρωί
είναι OK για την επόμενη μέρα. Το όφελος στην αυξημένη τιμή αγοράς ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος που επιδοτείται μέχρι 8.000 ευρώ φαίνεται σε λιγότερο από 2 χρόνια από το μειωμένο κόστος λόγω της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο καύσιμο.